Λοιπόν, κοντά μας έχουμε την χαρά σήμερα τον γνωστό γιατρό ορθοπαιδικό, τον κύριο Δημήτρη Παπά, ο οποίος έχει μια πολυετή θητεία στον χώρο του αθλητισμού, όντας μάλιστα για κάμποσα χρόνια και γιατρός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε στα Τρίκαλα. Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ για την δημιουργία. Λοιπόν, μιλήστε μας καταρχήν για το πώς ξεκίνησε έτσι η θητεία σας στον χώρο του αθλητισμού και πότε έγινε αυτό. Η θητεία πάει πίσω στη δεκαετία του 90 λόγω της εξειδίκευσης που χρειάστηκε να παρακολουθήσω και να αποκτήσω, η οποία ήταν η εξειδίκευση της ορθοπαιδικής που λέγεται Ορθοπαιδική Χειρουργία Αθλητικών Κακώσεων. Μια εξειδικευμένη μεγάλη έτσι ορθοπαιδική δραστηριότητα που από τότε με δάσκαλο τον Αργύρη τον Μίτσου έχει πραγματικά δώσει πάρα πολλά και στο διεθνή με άλλους υπηρέτες αυτής της ειδικότητας, υποειδικότητας μάλλον, και στον ελλαδικό χώρο που είχαμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα έτσι τιμής και περηφάνειας. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν ξεκινάω και εγώ την δράση μου μαζί με 6-7 άλλους συναδέλφους οι οποίοι είχαν ήδη χρηστεί και φυσική συνέπεια ήταν να ασχολείται κανείς, εφόσον έχει τέτοια υποειδικότητα ή εξειδίκευση, με αθλητικές δραστηριότητες και ομάδες οι οποίες είχαν τραυματισμούς. Mm-hmm. Περάσατε από αρκετές ομάδες, από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Από ομάδες μπάσκετ, έτσι. Και ποδοσφαίρου. Και ποδοσφαίρου. Και ποδοσφαίρου. Για κάτι μας έτσι μια αναδρομή, ναι, από τις ομάδες που περάσατε. Είναι αστείο. Γιατί είναι αστείο, γιατί και όχι μόνο μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, και βόλεϊ. Γιατί κειμενόντουσαν τόσο οι ίδιες οι ομάδες σε κατηγορίες, όσο και η δική μου παρουσία σε πολλές διαφορετικές ομάδες, στο Sporting, στο μπάσκετ, στο Πανιόνιο που είναι φυτώριο, τουλάχιστον τότε ήταν έντονο φυτώριο μεγάλων καλαθοσφαιριστών, στο ποδόσφαιρο στην ΠΑΕ Καλαμάτας για 3 χρόνια και βέβαια και στην εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών και άλλων κλιμακίων του Εθνικού Συγκρότητα. Να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι λίγο, στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Ήσασταν ο γιατρός της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μπάσκετ του Βελιγραδίου. Ναι. Για μιλήστε μας λίγο έτσι για αυτές τις στιγμές συγκεκριμένα. Ήμουν ο γιατρός που είχε επιφορτιστεί να ακολουθήσει την ομάδα, γιατί η εθνική ομάδα και η Ομοσπονδία έχει αρκετούς γιατρούς πάρα πολύ σημαντικούς. Έτυχε λοιπόν να είμαι εγώ τότε, η εμπειρία ήταν μοναδική. Πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία ίσως φαντάζουν συγκινησιακά φορτισμένα. Είναι τρομερό να βλέπεις, ενώ δεν είσαι ο πρώτος στον πρώτο ρόλο πρωταγωνιστής, αλλά να είσαι υποστηρικτής μιας συλλογικής προσπάθειας, να βλέπεις τη σημαία σου, να ακούς τον εθνικό σου ύμνο, να ανεβάζει τη σημαία στην πρώτη θέση. Όταν έχεις βιώσει στιγμή προς στιγμή τόσο την μεγάλη προσπάθεια που έκανε αυτή η ομάδα, το προπονητικό team, το υποστηρικτικό team, όπως οι γιατροί, οι φυσιοθεραπευτές και οι γυμναστές, και να κορυφώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή. Αυτή ήταν και η κορυφαία στιγμή της θητείας σας στο κομμάτι του αθλητισμού. Ναι, είχα, όπως σας είπα, έτυχε να είμαι εκεί. Την προηγούμενη χρονιά ο συνεργάτης, συνάδελφος, ήταν με την εθνική ομάδα και αυτός στην Ολυμπιάδα. Ο επόμενος έγινε αργυρός από τους γιατρούς ενός στο παγκόσμιο, στην Ιαπωνία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Συλλογικά το ιατρικό team έχει περάσει και έχει βιώσει πολύ έντονες συγκινησιακές καταστάσεις επιτυχιών. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, για έναν ιατρό, να είναι γιατρός μιας ομάδας σε αυτό το επίπεδο, από την άποψη ότι υπάρχουν πολλές ευθύνες και πολλές φορές καλείστε να διαχειριστείτε κάποιους τραυματισμούς μέσα σε λίγες ώρες για να επανέλθουν οι παίχτες. Κάνετε πραγματικά ότι είναι ανθρώπινα δυνατό. Το ερώτημα που θέλετε πραγματικά
είναι πολύ σημαντικότερο από όσο ακούγεται. Γιατί θα σας πω κάτι, στις αποστολές ο γιατρός είναι ένα. Μπορεί να υπάρχει ιατρική ομάδα υποστήριξης, ωστόσο ο γιατρός εκεί που είναι η ομάδα είναι μόνος του. Είναι ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν δύο φυσιοθεραπευτές, δύο-τρεις προπονητές, δύο γυμναστές. Ο γιατρός είναι μόνος του και έχει τη μοναξιά του ανθρώπου που θα πάρει. Και την ευθύνη, έτσι. Πέφτουν όλοι πάνω του και του λένε: θέλουμε παράδειγμα παίχτης να παίξει αύριο, να παίξει και πρέπει να, να κάνει τη θαύματα. Είναι, ναι, ότι σε αυτό το επίπεδο πρωταθλητισμού, ας πούμε, οι παίκτες είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν έχουν εγγενή προβλήματα και η επιστημονική προσέγγιση στην πρόληψη κυρίως και όχι στην επίλυση, γιατί όταν φτάσει ένας γιατρός να χρειαστεί επίλυση τραυματισμών, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και δεν έχουν πολλά περιθώρια. Μιλάω για το θαύμα της προληπτικής ιατρικής, η οποία είναι απάβγασμα συλλογικής δραστηριότητας όχι μόνο των μελών του ιατρικού, της ιατρικής ομάδας, αλλά και της προπονητικής ομάδας και της ομάδας των γυμναστών. Mm-hmm. Και εργοφυσιολόγων και διατροφολόγων και ψυχολόγων. Αυτό είναι το άπαν και εκεί πραγματικά οι εμπειρίες που αποκτώνται και κατακτώνται είναι μοναδικές. Είναι μοναδικές και ας πούμε ότι δουλεύουμε στο επίπεδο της Φόρμουλα 1 και οι γνώσεις και οι εμπειρίες διαχέονται αργότερα στον ευρύτερο πληθυσμό, ας πούμε, επαγαθώ πάντα. Ωστόσο, κάποια στιγμή επιλέξατε να φύγετε από τον χώρο του αθλητισμού. Αυτό πότε έγινε και για ποιο λόγο έγινε? Γιατί υπήρχε κόπωση, έπρεπε να ακολουθήσουν και νεότεροι, πιο ξεκούραστοι. Μην ξεχνάτε ότι τουλάχιστον στην εθνική ομάδα η συμμετοχή είναι εθελοντική, είναι τιμή τουλάχιστον για τους γιατρούς να ακολουθούν αυτή την μεγαλειώδη, με μεγάλη ιστορία ομάδα. Έγινε το 2006 η αποχώρηση, ποτέ επίσημα, αλλά αποτραβηχτήκαμε οι παλαιότεροι και συνεχίζουν οι νεότεροι. Οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί στον χώρο του αθλητισμού, ποιοι είναι τους οποίους έχετε αντιμετωπίσει και ποια είναι έτσι και ο τρόπος από τους οποίους τους αντιμετωπίζετε? Ναι, όπως είπα και πριν, σε αυτό το επίπεδο άθλησης, στα υψηλά επίπεδα πρωταθλητισμού, οι τραυματισμοί ευτυχώς είναι λίγοι. Πολλούς τραυματισμούς υπάρχουν σε κατώτερες κατηγορίες, όπου η συμμετοχή των αθλητών είναι μεγάλη σε αριθμό και ως εκ τούτου και οι ανατομικές παραλλαγές πολύ συχνότερες που οδηγούν σε τραυματισμούς αθλητικούς σε μεγαλύτερη συχνότητα. Ωστόσο, είναι γνωστά οι κακώσεις των αρθρώσεων που χρησιμοποιούνται, όπως των ώμων, κυρίως των γονάτων, των ποδοκνημικών, όπως το γνωρίζουμε, αστραγάλων σήμερα, στην διαδομιλωμένη, αλλά και πολύ συχνότερη στη σπονδυλική στήλη και άλλα σε πιο εξειδικευμένα, στα χέρια κλπ. Όσον αφορά τώρα τους νέους γιατρούς που ασχολούνται με τον χώρο του αθλητισμού, ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδό τους? Θεωρώ ότι σε αυτά τα επίπεδα πάντα η δραστηριοποίηση των ανθρώπων αυτών μετά από επιλογή είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως ήταν ανέκαθεν, γιατί υπάρχει και κατακτημένη γνώση. Φανταστείτε την εποχή που η αθλητική κάκωση ήταν στην ανάπτυξή της, στα σπάργανα και αναπτυσσότανε, υπήρχαν λίγες κατακτημένες γνώσεις, πολύ λιγότερες τεχνικές αντιμετώπισης των τραυματισμών. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός τεχνικών εμπειριών, δημοσιευμένων, ασχολούνται πάρα πολλά συνέδρια και μετεκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύουν γιατρούς που ενδιαφέρονται, καμία σχέση σε σχέση με τον παρελθόν. Πιστεύω λοιπόν ότι τόσο αν θέλετε, εξέλιξη, αλλά και η ενημέρωση των γιατρών είναι πολύ σπουδαία και είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα τα δρόμενα των γιατρών αυτών. Και τελευταία ερώτηση αφορά την επαφή σας με την πόλη των Τρικάλων. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε αρκετούς φίλους εδώ. Ένας από αυτούς είναι και ο γνωστός συνάδελφός σας, χειρούργος, ο κύριος Καφάζης. Από ό,τι ξέρω όμως, γενικά σας αρέσει. Το περνάτε καλά στα Τρίκαλα, έτσι? Στα Τρίκαλα έρχομαι για συγκεκριμένους λόγους.
έχουν πάρα πολλούς λόγους στα Αφρικά. Είναι μια ελκυστική και είναι και, αν θέλετε, και πιλωτική πόλη στην Ελλάδα, όπως είναι και στην Ευρώπη. Εδώ και αρκετά χρόνια οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί. Δεν το λέω γιατί έτσι βρίσκομαι εδώ. Ο κύριος Καφάρης είναι ένας διαπρεπής χειρουργός. Είμαστε συστεγασμένοι στο ίδιο νοσοκομιακό συγκρότημα, στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν των Αθηνών, και δραστηριοποιείται επαγγελματικά και εδώ, νομίζω, με μεγάλη αξιοσύνη. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.